Είναι η στιγμή που ο ναυαγωσός της πέφτει στη θάλασσα για να βοηθήσει μια 30χρονη Ρωσίδα που παλεύει με τα κύματα. Η άνεμη που πλέουν στην περιοχή είναι ισχυρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασύρεται στα ανοιχτά. Οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν και καλεί σε βοήθεια. Παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα από διπλανή παραλία, παραγείμενα, φώναξε δυνατά βοήθεια. Αμέσως γίνεται αντιληπτή από τον ναυαγοσώστη που σπέβδει με σωσίβιο, την προσεγγίζει και τη βγάζει σώα στην ακτή. Ο ναυαγοσώστης μας Παυλίδης Αλέξανδρος έσπευσε δυναμικά, την προσέγγισε, την συνέλεξε και την έβγαλε έξω στην ακτή. Ήπιε λίγο νερό η κοπέλα, αλλά τελικά βγήκε σώα. Χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη. Το ίδιο απόγευμα, ώρες αγωνίας έζησαν και δύο παιδιά που χάθηκαν μέσα στη θάλασσα στις Γούρνες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το λιμενικό. Ενώ για τον εντοπισμό τους σηκώθηκε και ελικόπτερο. Δύο λουόμενοι που είδαν τι συμβαίνει, βούτυξαν για να σώσουν τα παιδιά, τα οποία βγήκαν σώα στην ακτή. Στη συνέχεια όμως, οι δύο ενήλικες παρασύρθηκαν και αυτοί από τα κύματα. Τελικά και οι δύο διασώθηκαν, ενώ ο ένας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η χθεσινή μέρα αποδείχθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη για όσους, έχοντας άγνοια κινδύνου, βούτυξαν στη θάλασσα, αψηφώντας τον άνεμο και τα κύματα. Είχαμε και τρία μικρά παιδιά, τα οποία οι κατάλληλοι εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες μας μπήκαν μέσα δυναμικά, τα βγάλαν έξω χωρίς να κινδυνεύσει τη ζωή τους. Ένα κατά τα άλλα αθώο παιχνίδι μέσα στη θάλασσα μπορεί να αποβεί μοιραίο, με τους ειδικούς να συστήνουν στους λουόμενους ιδιαίτερη προσοχή. Θα τους συμβούλευα να κολυμπάνε σε παραλίες που υπάρχουν ναυαγοσώστες, να ακούνε τις υποδείξεις του ναυαγοσώστη, που είναι ο πλέον έμπειρος και κατάλληλος γι' αυτό. Και καλό είναι να μην ρισκάρουν να μπουν στο νερό, γιατί αυτές οι αντίξωσες συνθήκες, μία βόλτα στη θάλασσα για διασκέδαση μπορεί να αποβεί μοιραία. Η διεύρυνση του ωραρίου και της ναυαγοσωστικής περίοδου θεωρείται ζωτικής σημασίας, καθώς οι παραλίες είναι γεμάτες και αργά το απόγευμα. Σίγουρα το ωράριο είναι πολύ μικρότερο, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 10 με 6, γιατί ξέρετε ότι λόγω της επικίνδυνης του ήλιου πολλοί πάνε 4,5-5 ώρες στη θάλασσα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ναυαγοσώστης κολλάει 10,5-5,5, η παραλία είναι χωρίς ασφάλεια, χωρίς ναυαγοσώστη και οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Όσο για τη σεζόν, σεζόν δεν είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, η σεζόν είναι Απρίλιος μέχρι και τέλειο Οκτωβρίου.